είμαστε δυστυχώς άπιστοι. Και επειδή είμαστε εκεί, καθίστε σιγά σιγά, όσοι δεν έχετε προσκυνήσει, να ακούσουμε ολίγα συμβουλευτικά το τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, τι κάνει και γι' αυτό δεν έχει χάρη Θεού. Συζητήσουν περισσότερο πάλι από τη γραφή οπωσδήποτε, όμως πατέρες και σημερινοί ακόμα που ζουν, πνευματικοί λόγοι. Είναι ενός ιερομονάχου Κλεόπα Ηλιέ. Της Ιεράς Μονής Ντραγκορίρμα Μολδαβίας. Ορθόδοξος οπωσδήποτε. Ακούστε λοιπόν εδώ πέρα πώς εξηγούν πατέρες περί φόβου Θεού. Και λέγει στους πατέρες της Μονής, πατέρες και αδελφοί, στο σημερινό λόγο εγώ ανάξιος και αδύνατος για τα καλά έργα, θέλω να αναφέρω στην οσιότητά σας μία από τις μεγαλύτερες αρετές του χριστιανισμού, τον φόβο του Θεού, ο οποίος φόβος βοηθεί όλους μας να βαδίσουμε την δύσκολη οδό της σωτηρίας. Την επιτέλεση των εντολών του Θεού και των καλών έργων. Με αυτή την μεγάλη αρετή διέλαψαν στον κόσμο οι Άγιοι και εκλεκτοί του Θεού άνθρωποι. Πρώτα πρέπει να εξετάσουμε τι μας λέγει η Αγία Γραφή για τον Θείο Φόβο. Ο προφήτης Δαβίδ λέγει, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Ο δε Σολομών λέγει, φόβος Κυρίου εστί διδασκαλία και σοφία. Ενώ στο βιβλίο Σοφία Σιχάρ διαβάζουμε ότι ο φόβος του Κυρίου είναι ανώτερος από κάθε αρετή. Στις παροιμίες διαβάζουμε ότι ο φόβος του Θεού είναι πηγή της ζωής και στη Σοφία Σιχάρ ότι είναι η ρίζα της σοφίας. Κατά τον προφήτην Ισαΐα, ο φόβος του Θεού είναι αιώνιος θησαυρός της δικαιοσύνης, ενώ κατά τον προφήτην Ιερεμία, ο φόβος του Κυρίου είναι δώρο του Θεού. Και δώσω αυτής οδόν ετέραν και καρδίαν ετέραν του φοβηθήνε με πάσα στα ημέρας. Και το φόβον μου δώσω εις την καρδίαν αυτών προς το μη αποστήνε αυτούς απεμού. Από τους Αγίους Πατέρες αρκετοί μας ομίλησαν για το φόβο του Θεού. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει ότι ο φόβος του Θεού είναι αρχή των καλών έργων, ενώ ο Άγιος Ισαάκος Σύρος ότι είναι αρχή της αληθινής ζωής του ανθρώπου.
Ο Άγιος Εφραίμος Ήρος λέγει ότι ο φόβος του Κυρίου είναι σαν ένα δίκοπο σπαθί το οποίο κόπτει όλες τις κακές επιθυμίες και κάθε δαιμονική επίθεση κατά των μοναχών και ανθρώπων γενικά. Και ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέγει ότι ο φόβος του Θεού είναι ένα ανίκητο όπλο της πίστεως. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος τον παρομοιάζει με τον ήλιο, ο οποίος στέλνοντας μία ακτίνα στο δωμάτιο αποκαλύπτει σε αυτό και το μικρότερο σκουπίδι και την λεπτότερη σκόνη, ενώ σε άλλο μέρος ο ίδιος λέγει, ο Σιμεών, ότι ο πλούτος του θείου φόβου είναι η αρχή της αγάπης προς τον Θεό. Ο φόβος του Θεού, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, γεννάται από την πίστη προς τον Θεό, ενώ ο Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι προέρχεται από τη γνώση του εαυτού μας. Ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός λέγει «Γι' αυτό και εγώ είμαι τόσο κακός και χειρότερος από έναν άπιστο και δεν έχω να εργαστώ για να εύρω την βαθιά πίστη με αυτή να έρθω στο φόβο του Θεού και στην αρχή της σοφίας του Πνεύματος». Ο ίδιος ο Πέτρος γράφει «Διαιρεί το θείο φόβο σε δύο είδη και συγκεκριμένα. Είναι ο φόβος του Θεού που λέγεται και πρωταρχικός και ο άλλος ο τέλειος που γεννάται από τον πρώτο. Για τον πρώτο φόβο μας ομιλεί η Αγία Γραφή όταν λέγει «Το δε Θεό Κυρίο εκλίνει πας από κακού». Και πάλι «Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκαση μου, από γάτων κρυμάτων σου εφοβήθην». Αυτός ο πρώτος φόβος του Θεού προσυδειάζει στους δούλους. Έκλεινε από κακού και πείσον αγαθών. Και πάλι «Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκαση μου, από γάτων κρυμάτων σου εφοβήθην». Όσο ασκείται κάποιος το αγαθό, άλλο τόσο αποκτά και το φόβο του Θεού. Γνωρίζει και τα μικρότερα σφάλματά του, τα οποία ποτέ δεν τα έχει μέχρι τώρα επισημάνει, επειδή ευρισκόταν στο σκοτάδι της αγνωσίας του. Ιδού ένα παράδειγμα. Κάποιος βαδίζει στην νύχτα σε ένα ολισθηρό δρόμο και γεμάτο λάσπη. Του συμβαίνει να πέσει και να λερωθεί, αλλά λόγω του σκότους της νυχτός δεν μπορεί να αντιληφθεί κατά πόσο λερώθηκαν τα ρούχα του. Την επομένη μέρα όταν ταξιδεύσει βλέπει υπό το φως του ηλίου πόσο λερώθηκαν τα ρούχα του από τα λασπόνερα και τις βρωμιές. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτόν που είναι αρχάριος στο φόβο του Θεού. Γνωρίζει ότι έπεσε και είναι λερωμένος, αλλά δεν γνωρίζει με λεπτομέρεια σε ποια φοβερή κατάσταση βρίσκεται. Εισερχόμενος όμως στο πρώτο στάδιο του θείου φόβου αρχίζει να γνωρίζει τη ρηπαρότητα της ψυχής του και ολοέν καθαρούμενος από τα πάθη εισέρχεται στο δεύτερο στάδιο του θείου φόβου. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις τους αιώνας. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μας εξηγεί σαφέστερα για τα δύο είδη του θείου φόβου. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Ο ένας φόβος καθαρός και ο άλλος ακάθαρτος. Επειδή και οι άνθρωποι άλλοι είναι ακάθαρτοι και άλλοι δίκαιοι. Οι δίκαιοι φυλάγουν μέσα τους τον θείο φόβο με την καθαρότητα της συνειδήσεώς τους, ενώ οι αμαρτωλοί λαμβάνουν από το Θεό το πρώτο είδος του θείου φόβου που τους προκαλεί λόγω των αμαρτιών τους και των ενδεχομένων παιδεύσεων εάν δεν μετανοήσουν. Ο καθαρός φόβος παραμένει πάντοτε και δεν σβήνει κατά το ανωτέρω ψαλμικό, ενώ ο ακάθαρτος σβήνει και παρέρχεται με τη δύναμη της μετάνοιας.
Γι' αυτό όταν ο Απόστολος έλεγε ότι αυτός που φοβάται το Θεό δεν τελειώθηκε ακόμη στην αγάπη, είχε υπόψη του το πρώτο είδος του Θεού φόβου, ενώ όταν ο προφήτης Δαβίδ λέγει ότι «Όσοι έχουν το Θείο φόβο δεν στερούνται από τίποτε», έχει υπόψη του το δεύτερο και τελειότερο είδος του Θείου φόβου. «Μακάριος ανήρ, ο φοβούμενος των Κύριων». Βλέπετε εδώ, εν ολίγης, βεβαίως έχει πάρα πολλά πίσω, μιλάει ο γέροντας για φόβο, φόβο Θεού. Βεβαίως, λίγο-λίγο θα συζητήσουμε πάνω σε αυτό, τι είναι ο φόβος Θεού και τι βοηθάει ο φόβος του Θεού. Η αφοβία προς το Θεό, τι κακό επιφέρει. Όταν παράδειγμα υπάρχει ένας αυστηρός νόμος της πολιτείας, οι άνθρωποι υποχρεώνονται, θα λέγαμε με τη βία, και προσπαθήσουν όσο μπορούν να εφαρμόσουν τον νόμο, γιατί αν σε ληφθεί ο άνθρωπος θα τιμωρηθεί. Βλέπουμε τον οδηγό που οδηγάει το αμάξι, τρέχει στο δρόμο, τι λέγει ο νόμος στις τροχές, δεν θα περάσεις διπλές γραμμές στο δρόμο απάνω, ό,τι γράφει ο οδηγός του δρόμου, τα τόξα εδώ και εκεί, οδηγίες το πως να προσέχει ο άνθρωπος να μην χτυπήσει, όσο μπορεί αναλόγως τι ευσυνειδησία έχει προσπαθεί να εφαρμόσει. Ιδιαίτερα μέσα στην πόλη πολύ προσέχει, γιατί διότι υπάρχει ο υπεύθυνος του νόμου της τροχέας που αν τον πιάσει θα πληρώσει πρόστιμο, και η χάρη του προστίμου προσέχει να εφαρμόσει τον νόμο της τροχέας. Όχι ότι θέλει να τον εφαρμόσει, αλλά διότι είναι υποχρέωσης, και οπωσδήποτε ο νόμος αποβλέπει για το καλό του οδηγού. Εδώ βλέπουμε μία βία από τον νόμο να υποχρεώνει τον άνθρωπο που οδηγεί το πώς να προσέχει. Όχι στην ουσία ότι θέλει να εφαρμόσει ο οδηγός αυτό τα οποία υποδεικνύει ο νόμος, αλλά γιατί φοβάται μην πληρώσει πρόστιμο. Μεταφέρομαι τώρα στα πνευματικά. Προσπαθώ να μην αμαρτάνω γιατί φοβάμαι με τιμωρήσει ο Θεός. Πολύ μάλιστα εκφράζεται με διάφορους τρόπους δίθεν δικαιοσύνης ότι κάποιος έκανε κάποια κλοπή ή σε ναό ή σε κάτι που είναι βαρύ. Και από αγανάκτηση λέει, Παναγία μου, δεν το έκαβε στο χέρι του να γίνει σε εμάς παράδειγμα. Τι διαλόγει εδώ πέρα. Διότι επαρέδει αυτό που λέτε κακό είναι παράβασης, ο άλλος που νομίζει και πιστεύει ότι είναι κακό, λέει στο Θεό να του έκαβε το χέρι της Παναγίας. Ή να του έβγαλε το μάτι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, έκφραση συνήθως ανθρώπινη. Τι δηλώνει εδώ πέρα. Διότι επαρεύει τον νόμο να του κάνει κακό ο Θεός για να ξυπνήσει αυτός και οι άλλοι. Εδώ τι είναι. Μια βία χωρίς αγάπη.
και απαντάμε στην ψυχή που νιώθει έτσι, ε? Εάν ο Θεός σε άκουγε σένα και έβγαζε το μάτι του, θα σ' ανάπαυε? Εάν ο Θεός του έκοβε το χέρι και ήταν κουλός, θα σ' ανάπαυε? Αλλά αν σε άκουγε και έκοβε χέρι και πόδι και μάτια ο Θεός, θα υπήρχε πόδι και μάτι και αυτή και μύτη? Θα είχε κανένας άνθρωπος τίποτε μέλη ως όρθια? Δεν υπήρχε τίποτε όρθιο. Και επειδή είναι ένας τρόπος βίας αυτός, εκδικήσεως θα λέγουμε εμείς, αυτός είναι ένας πρώτος φόβος να μην ο άνθρωπος σφάλει αμαρτήσει το Θεό. Το δεύτερο, για τους νόμους της πολιτείας. Ο κάθε πολίτης οφείλει να σέβεται τους νόμους της πολιτείας. Παράδειγμα, πηγαίνετε εσείς στο εξωτερικό, στη Γερμανία παράδειγμα, όσοι έχετε πάει, αν έχετε πάει, θα δείτε ότι υπάρχει μια πινακίδα και λέει τα χαρτάκια, τα σκουπιδάκια όπου έχετε στα χέρια σας, υπάρχουν καλάθια εδώ και εκεί και μέσα έχετε αυτά. Και οι Γερμανοί πιστοί στον νόμο, γιατί είναι όμορφο πράγμα να μην τα πετάμε οπουδήποτε τα χαρτάκια και τα σκουπίδια, πηγαίνουν και τα ρίχνουν εκεί πέρα. Εμείς δεν το κάναμε αυτό όμως. Μισό που καθα είμαστε, θα πετάξουμε και πέρα που είμαστε. Δεν μας απασχολεί αν ερώσουμε ή όχι. Αντάρτικο δηλαδή. Τι δηλώνει εκεί πέρα ο νόμος? Οι άνθρωποι υπακούν στους νόμους της πολιτείας. Και διότι υπακούν στους νόμους της πολιτείας, υπάρχει καθαριότητα παράδειγμα και τάξης. Εδώ κάνει με τη βία αυτό εκεί πέρα, αλλά έμαθε από μικρό παιδάκι να σέβεται τους νόμους. Σε εμάς δεν υπάρχει αυτή η διαθεσία, αυτή η καλοσύνη, αυτή η υπακοή. Παράδειγμα, υποθέσετε ότι έχονται τουρίστες απ' έξω εδώ και βλέπουν ότι δεν επιτρέπεται με τα μπαντρόνια να έρθουν γυναίκες μέσα στο μοναστήρι. Αρχίζει να το καταλάβει. Θα δείτε, όταν το υποδείξουμε, δίπλα υπάρχουν φούστες, φορέστε και φορούν, ξέρετε, χωρίς καμιά δικαιολογία. Αμέσως, μόλις του πει κανείς έτσι έτσι, έληξε, υπακοή. Θα βγάλουν αυτό που φοράνε και θα βάλουν αυτό που λέγει ο νόμος του τόπου. Θα σου πούν και ευχαριστώ και συγγνώμη γιατί δεν ήξερα αυτό το πράγμα. Σε εμάς θα ακούσεις όσα σέρνει ο άνεμος. Αυτοί είναι ξένοι, ετερόδοξοι και κάνουν υπακοή. Οι δικοί μας είναι ορθόδοξοι και κάνουν τον έξυπνο. Και έχεις την ίδια πίστη και την ίδια θρησκεία και σου λέει ο νόμος, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ξέρετε πόσες φορές μας έβρισαν εδώ πέρα οι γυναίκες? Αθεοφοβία. Αυτά είναι βεβαίως υλικά, τυπικά. Όμως, δες τα ακόμα ένα. Τουρκάλα, Οθωμανή. Το παιδάκι της είναι παράλυτο και κουφάλαλο. Αλεξανδρούπολη αυτή. Έρχεται απ' έξω από το μοναστήρι. Βγάζει τα παπούτσια της. Ξυπόλυτη, έρχεται στην Παναγία εδώ. Προσκυνάει, ανάβει κερί. Έρχεται εδώ στην εικόνα της Παναγίας μου, σε παρακαλεί την Παναγία. Και της λέει, ξέρετε, το παιδί μου είναι παράλυτο και κουφάλαλο. Θα σου δώσω μισό φλουρί Κωνσταντινάτου. Να μην το κάνεις καλά, σε παρακαλώ. Έκαμε την προσευχή της, παίρνει λαδάκι, παίρνει αγίασμα από το αγίασμα απ' έξω. Σε τρεις ημέρες σταυρώνει και δίνει αγίασμα από την αγίασμα που έχουμε και την παλαδάκι της Παναγίας. Και το παιδί ομιλεί.
και ακούει. Στο μήνα πάνω το παιδάκι τρέχει. Έχετε οι άλλοι, τις οποίες το παιδί υποφέρει ή ήδη υποφέρει, η δικιά μας. Φωνάζει, ξαναφωνάζει, ξαναφωνάζει, δεν ακούει η Παναγία. Ή δεν ακούει η Παναγία. Ποια είναι η εκτίμηση τώρα, αυτή είναι Τουρκάλα και εμάς είναι Ορθόδοξοι. Τι είναι η Παναγία μας, τα αισθήματα μέσα του ανθρώπου. Πώς φωνάζει ο ένας, πώς φωνάζει ο άλλος. Ποιοι είναι οι λογισμοί του ενός, ποιοι είναι οι λογισμοί του άλλου. Ποια είναι η προσφορά της μιας, ποια είναι της άλλης. Αλόγως, τι δοχείο πήρες μαζί σου, θα πάρεις και ευλογία. Αν το δοχείο είναι τόσο μικρούτσικο, τόσο θα πάρεις ευλογία. Αν το δοχείο είναι μεγάλο, μεγάλο ευλογία θα πάρεις. Αναλόγως τι επήρες να πας, θα πάρεις και από την Παναγία. Τι έκαμε η Τουρκάλα? Ας είναι η Τουρκάλα. Ας είναι Οθωμανή. Με τις προϋποθέσεις που κίνησε η ψυχή και ήρθε εδώ, έλαβε και το αποθούμενο. Εμάς οι δικές μας ξέρετε συνήθως τι συμβαίνει. Καμιά προετοιμασία και την ψυχή μας. Μέσα μας αδιάφορο όλο το διάστημα για το Θεό. Και όταν πονέσουμε, όταν πάθουμε κάποια ασθένεια βαριάς μορφής ή ελαφράς μορφής, τότε τρέχουμε στην Παναγία να μας βοηθήσει. Ενώ αυτοί 5 φορές την ημέρα προσεύχονται. Οι Τούρκοι 5 φορές την ημέρα προσεύχονται. Ποια, πόσες προσευχές κάνει η δικιά μας όλη την ημέρα? Να κοιτάξει να μαζέψει μαμονά. Χρήμα, χρήμα, χρήμα. Να το κάνουμε τι? Για όλα έχει χρόνο η δικιά μας, μόνο για προσευχή δεν υπάρχει χρόνος. Είναι φυσικό, όταν πας στην Παναγία να την παρακαλέσεις, δεν απαντάει. Δεν απαντάει διότι τώρα τη θυμήθηκες όταν πόνεσες. Μέσα δεν υπάρχει σεβασμός και εκτίμηση στο Θείο. Απόδειξης. Έρχεται η άλλη να κάνει παράκληση στην Παναγία. Ξέρετε που έρχεται? Ντυμένη έξαλα και βαμμένη έξαλα. Και τη ρωτάς, τι θες να κάνεις, μπορείς να μου πεις. Τι θες να κάνεις στην Παναγία? Με αυτές τις περιποθέσεις υπάρχει ασέβεια, υπάρχει αδιαφορία για την ψυχή σου. Αλλά επειδή μπορεί να το στομάχι σου, δεν ξέρω τι πονάει, γι' αυτό είσαι στην Παναγία να την παρακαλέσεις. Δεν ακούει η Παναγία έτσι. Αυτή η αθεοφοβία δυστυχώς που επικρατεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου είναι η αποξένωση του ανθρώπου από το Θεό. Ακούστε να δείτε πόσα μπορεί κανείς να κατανομάσει αθείες, αθειοφοβία. Παράδειγμα. Ξημερώνει Τετάρτη ή Παρασκευή. Ψήνει κρέας. Ξημερώνει Πέμπτη. Ψήνει φασόλια. Άκρα διαφορία για την ψυχή. Δεν είναι απασχολεί αν υπάρχει νόμος Θεού. Και ρωτάς, δεν μπορούσες να ψήσεις Παρασκευή φασόλια? Δεν το σκέφτηκα, λέει. Βρίσκομαι στο στρατόπεδο και είναι ο αξιωματικός γνωστός. Ημέρα Τετάρτη και μαθαίνω ότι έχουν κρέας. Του λέω, θα μπορούσες να ρυθμίσεις την Τετάρτη και την Παρασκευή να βάλεις φασόλια, φακές, όσπρια και τις άλλες μέρες να φας κρέας? Μου λέει, δεν το σκέφτηκα αυτό, μου λέει. Τι δηλώνει εδώ πέρα? Ότι έξω βρέχει που λέμε. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει Θεός, αν υπάρχει θρησκεία, αν δεν υπάρχει νόμος θρησκείας.
αθεοφοβία. Ξεκινάς να πας στην εκκλησία. Η ενδυμασία σου δεν είναι σωστή. Κοιτάζεις να καθίσεις στον καθρέφτη, εσύ που λες λέγεται γυναίκα, να φτιαχτείς, να μπογιατιστείς. Και λυπάμαι πολύ πολλές φορές που βλέπω και παίρνουν γυναίκες αντίδερο με αγαπημένα νύχια. Και ρωτάει κανείς, βρε εσύ τους ανθρώπους, δεν τους φοβάσαι. Το Θεό το φοβάσαι? Όχι. Αθεοφοβία απόλυτος. Προημερώνουμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό για τους άντρες. Και διάβασα της έκτης Οικουμενικής Συνόδου άρθρα από το Πιδάλιο. Το πόσο θα τιμωρηθεί ο άντρας που ξυρίζει τα γένια του. Και τους άντρες αυτό είναι. Και ερμηνεύουν. Και δεν βλέπεις, λέει ο άνερ, λέει άντρα, ότι και η δία σου η φύση ομολογεί ότι είσαι άντρας και ότι πρέπει να κρατάς τα γένια σου. Το λέει ο νόμος. Δεν το ακούει όμως ο άντρας. Γιατί? Γιατί υπάρχει αθεοφοβία. Υπάρχει αδιαφορία. Υπάρχει άγνοια. Όμως με το να άκουσε αυτό για πρώτη φορά ίσως δεν πρέπει να το εφαρμόσει. Όμως η σκληρότητα που υπάρχει μέσα μας να μην μας γελάνε άλλοι. Ποιοι? Οι γυναίκες θα μας γελάνε. Γιατί όταν είσαι ξυρισμένος μοιάζει με τη γυναίκα. Γιατί? Απλούστατα. Διότι ο Θεός δεν επέτρεψε στη γυναίκα να μεγαλώνουν γένια, μόνο και μόνο να ξεχωρίζει η γυναίκα από τον άντρα. Διατάσσει ο Θεός στο Δευτερονόμιο ότι ο άντρας να κόβει τα μαλλιά του και η γυναίκα όχι. Γιατί? Για να ξεχωρίζει ο άντρας από τη γυναίκα. Εκεί να έχει κόμη και ο άντρας να κόβει τα μαλλιά. Ο άντρας να έχει γένια και η γυναίκα να μην έχει γένια. Να ξεχωρίζει το φύλο. Τι έγινε σήμερα? Μοσαϊκό. Ρωσική σαλάτα έγινε. Οι άντρες κομμούν και οι γυναίκες κόβουν μαλλιά. Οι άντρες ξυρίζονται και πολλές φορές οι γυναίκες ξυρίζονται και αυτές για να έχουν γένια. Δυστυχώς. Τι έγινε εδώ? Αθεοφοβία και ασέβεια στον νόμο του Θεού. Και ρωτάς τη γυναίκα, θα σε πιάσει η τσιμπήρα του νόμου όταν μου κόβεις τα μαλλιά στα κάρια σαν τον άντρα? Ακούει η γυναίκα? Όχι. Αθεοφοβία. Λες στον άντρα, γένια να κρατήσεις γιατί θα τα βρεις στον πελά του δρόμου όταν πιέσεις την κρίση. Αδιαφορεί ο άντρας και ξυρίζεται. Δεν απασχολεί εμένα. Ο νόμος τι λέει? Μεταφέρω την αθεοφοβία μας. Μπαίνει στο ναό ο άντρας, η γυναίκα, ο άνθρωπος γενικά, και βλέπεις, εκτός μια μικρή εξαίρεση, να κάνει σταυρό. Εάν είναι σταυρός αυτός, αθεοφοβία. Δεν ξέρεις αν θα είναι σταυρός. Γι' αυτό και ο διάλογος πήγε πιο κοντά στον άνθρωπο από την ώρα που χορδεύει το τίμιο σταυρό. Τι δηλώνει αυτό? Τόσα πολλά έμαθε ο άνθρωπος σήμερα, τόσα πολλά γνωρίζει, το σταυρό του δεν έμαθε να κάνει. Αδιαφορία και αθεοφοβία. Όπου λέει ο νόμος μη, εσύ μη λες ναι. Και όπου λέει ο νόμος ναι, να μην λες όχι. Γιατί είσαι ενάντια του Θεού. Παράδειγμα. Ξέρετε σε πόσους, εγώ θα μου πείτε, όχι, μεταφορά κάνουμε. Σε πόσους έχει υποθεί ότι η Κυριακή, παράδειγμα, είναι Ανάστασης. Ανάστασης θα πει είμαι όρθιος.
Ο Χριστός είναι στον τάφο και την ημέρα της Κυριακής ανασταίνεται. Είναι όρθιος. Δεν επιτρέπεται να γονατίσει την Κυριακή. Ή άκουσε ή δεν άκουσε, αυτός γονατίζει. Και ερμηνεύει με τη λογική. Είναι μεγάλη στιγμή αυτή, τα σά εκ των σών. Πρέπει να γονατίσεις. Εκάνε αυτό να κρυθεί από τον Θεό. Να δεις ότι την ημέρα κρίσεως θα σε καυτεριάσει ο Θεός. Θα σου πει, τόσες μέρες που έπρεπε να γονατίζεις, να κάνεις μετάνοιση, δεν τις έκανες. Και την Κυριακή που απαγορευόταν την έκανες τη μετάνοια σου. Λοιπόν, να σε κρίνουν γιατί είσαι άνθρωπος αυθάδης και ασεβής και αθεόφοβος. Να πάω πιο πέρα. Θα μου πείτε, θα μας βγάλετε έξω από την κησίμητα. Ευρισκόμαστε στο ναό του Θεού, την Κυριακή παράδειγμα. Και αρχίζει ο παπάς. Ευλογημένη βασιλεία και τα υπόλοιπα. Εν ειρήνη του Κυρίου Θεού και τα υπόλοιπα. Κύριε λέησον οι ψάλτες. Όταν αυτά λέγονται, γιατί δεν προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε στα λεγόμενα, στο Κύριε λέησον, παρά σου Κύριε, του ιερέως και του ψάλτη. Να δείτε πόσο εύκολα είναι από την άλλη που υπάρχει θεοσέβεια και θεοφοβία, να δείτε πόσο παραμένει ο νους του ανθρώπου στα λεγόμενα. Εγώ δεν σας κάνω έλεγχο, δέστε την αυτό σας μόνοι σας. Δέστε την ώρα που γίνεται η Θεία. Τι ακούς ή τα χερουβήμ μυστικώς εικονίζοντες, δηλαδή μυστικώς πνευματικά εικονίζομαι, είμαστε όπως τα χερουβήμ, όπως εκείνα την Αγία Τριάδα εμνούν, έτσι και εμείς των τρισάγιων ύμνων προσφέροντες προσάδων. Δηλαδή, όπως οι άγγελοι στον ουρανό, τα χερουβήμ, το Θεό υμνού δοξολογούν, έτσι και εμείς πνευματικά μεταφερόμενοι, την ίδια ώρα το Θεό υμνούμε και δοξολογούμε. Πάσαν την βιωτική αποθόμεθα μέρημνα. Το μυαλό μας τρέχει στα ζώα, τρέχει στα χωράφια, τρέχει στα παιδιά, τρέχει στο μαγείρεμα, τρέχει στο νοικοκυριό, τρέχει παντού και λέει, πάσαν την ιδιωτική αποθόμεθα μέρημνα. Μακριά όλα αυτά τα υλικά πράγματα. Ως τον βασιλέα την όλη υποδεξόμενη. Τι λες μυαλό εδώ πέρα. Ξέρετε κάπου, ξέρετε τα κάτι μου λένε ευχή. Δεν άκουσα μου λέει διευχών σήμερα. Και περίμενε να ακούσει διευχών. Αφού δεν το άκουσε. Λέω πού το μυαλό σου. Γύριζε μου λέει παντού. Ένας αλυταράς το μυαλό μας, ο νους μας. Τρέχει παντού εκτός αυτά που πρέπει να ακούσουμε, να ωφεληθούμε. Ουσιαστικά ξέρετε τι είναι. Αθεοφοβία είναι αυτό το πράγμα. Δεν μας απασχολεί εάν τρέξει το μυαλό μας εδώ και εκεί. Δεν μας κόβει που λέμε. Δεν μας απασχολεί αυτό. Ξέρετε πότε θα μας άκοβε. Εάν μας πλήρωναν μία λέξη, μία δραχμή. Κάθε λέξη και μια δραχμή θα τις βάζαμε κάτω. Τόσες λέξεις, τόσες δραχμές, πού να κουνήσεις κάτι από εδώ πέρα. Θα είμαστε όλοι παρόντες. Τι υπάρχει εδώ πέρα, αθεοφοβία. Αθεοφοβία. Δεν υπάρχει εκτίμηση
εκτίμηση στο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος εδώ. Εμείς δεν εμπιστεύομαι. Λέμε ότι προσευχόμαστε. Λέμε. Ουσιαστικά όμως τι υπάρχει? Είμαστε στα πράγματα? Άλλο λέει το μυαλό, άλλο το να λέει γνώση, άλλο το να λέει μόρφωση ή αγιολοπαιδική, άλλο λέει καρδιά. Άλλα μιλάει η καρδιά, άλλα μιλάει το κεφάλι. Το κεφάλι, όπως λέμε σήμερα, σαν κομμένη κεφαλή λέει. Δηλαδή, λέει πολλά το κεφάλι. Η καρδιά δεν παίρνει μέρος. Αυτά όλα είναι αθεοφοβία. Γιατί? Ακούστε το Ευαγγέλιο. Εσύ που γνωρίζεις πολλά, εάν τα εφαρμόζεις, θα φας πολύ ξύλο. Και ρωτάω. Κι εγώ μαζί σας. Πόσα ξέρουμε σήμερα? Πάρα πολλά. Τι εφαρμόζουμε? Τίποτε. Δεν υπάρχει εφαρμογή σήμερα. Λόγια της καραβάνας. Πολλά λόγια όμως. Ποιος θα πει τα πολλά? Τι θα πει? Αθεοφοβία. Γιατί? Αφού μας λέει το Ευαγγέλιο. Έμαθες πολλά, θα φάσεις πολύ ξύλο άμα δεν εφαρμόσεις. Το λέει. Ποιος το ακούει όμως? Αθεοφοβία. Γυρεύει, χτυπάει καμπάνο ο Χριστός. Δεν ξέρω τι ωράριο είναι. 7 είναι το όπως είναι νωρίς, δεν ξέρω τι. Μάλλον 7 πρέπει να είναι. Μας το παίρνει ένα ξεπέταρτο. Άμα πάει στην νωρία. Χτυπάει ο Χριστός την καμπάνα μέσω του παπά. Νταν, νταν, νταν. Τι φωνάζει? Τον Αδάμ φωνάζει. Ποιον Αδάμ φωνάζει? Εσένα. Θεή σου Αδάμ. Τι σου φωνάζει? Έλα, γρήγορα. Μπες μέσα στην κυβωτό. Ποιος ακούει? Αθεοφοβία. Βρε ο Θεός χτυπάει την καμπάνα και σου φωνάζει μέσα στην εκκλησία και εσύ αδιαφορείς. Αθεοφοβία. Καμία σημασία. Έξω βρέχει. Γυρνάει μια γυναίκα και θα κοιμάται. Λέει ακόμα έχουμε μια μισή δυο ώρες να κοιμηθούμε. Ακόμα έρχεται την καμπάνα, έχουμε καιρό. Παράδειγμα. Και το ρωτάς, να κάνεις τι στην καμπάνα? Από την ώρα που σου λέει η πρώτη καμπάνα και η δεύτερη θα σε προετοιμάσει για την τρίτη. Να εισέρθεις δηλαδή. Ο πρόλογος πού πήγε? Έχεις άκουσες πρόλογο εσύ? Δεν άκουσες τίποτε? Μπήκες στο θέμα μετά? Όχι. Αφού δεν είσαι στον πρόλογο να ετοιμαστείς για να πας στο θέμα, στο κείμενο, τι έκανες τώρα? Αθεοφοβία. Χτυπάει ο Θεός την καμπάνα? Χτυπάει. Ποιος την ακούει? Λένε οι άλλοι, φίλοι του παπά δουλειά, λέει. Παπάς θα πάει εκείνη τώρα, λέει, ο κυψάλτης. Γιατί εσύ έκοψε η δουλειά? Γιατί όταν χτυπάει το ωράριό σου στην υπηρεσία σου, λες είναι 8 και πάμε μέσα, ή 7.30. Γιατί είσαι συνεπής και στο Θεό δεν είσαι συνεπής? Εκεί είσαι πιστός σκελάκι στην υπηρεσία σου. Εδώ που φωνάζει ο Θεός και σε ανέχεται συνεχώς, δεν πάει στην άποψη πάει καμπάνα. Γιατί? Γιατί είσαι αθεόφοβος. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Με το να ξεκινήσεις, λέει, να μαθαίνεις του Θεού τα πράγματα, πρέπει να φοβάσαι πρώτα. Δηλαδή να εκτιμάς και να σέβεσαι. Αυτό εννοεί, όχι να τρέμεις. Ποια είναι τούρτουρο εκεί πέρα. Να εκτιμάς, να σέβεσαι. Ότι αυτός που λέγεται Θεός είναι πάνω από σένα. Αυτό λέει και στην εντολή. Αγαπείς Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, της ψυχής σου, της διανοίας σου, της ισχύας σου και των πλησίων ως εαυτόν. Τι πράγματα που είναι? Παραλαμβάνω, χτυπάει η καμπάνα την Κυριακή ή όποια άλλη μέρα είναι. Ποιος πάει εκεί την ώρα που χτυπάει η καμπάνα? Τι δηλώνει εδώ πέρα? Όχι φόβος Θεού. Όχι εκτίμηση. Όχι σεβασμός σε αυτό που σου φωνάζει. Έλα Γιάννη, Κώστα, ξέρω ποιος. Έλα, ακούς, πέρασε. Έλα, χτυπάει το τάλαντο. Έλα να εργαστείς το τάλαντο, το χάρισμα που σου χάρισε ο Θεός. Έλα φώναξε, ελέησον ημάς ο Θεός. Έλα φώναξε στην εκκλησία μέσα που είναι κυβωτός. Να μπεις μέσα όπως ο Νόε
που μπήκε στην Κιβωτό. Γιατί? Γιατί απέξω ο κατακλυσμός. Είσαι μέσα στο νοσοκομείο του Θεού να γιατρευτούν οι πληγές που σου άνοιξε ο Σατανάς όλη την εβδομάδα. Έλα εδώ να πάρεις φάρμακα, να πάρεις χάπια, να πάρεις ιατρία πνευματική. Έλα! Ποιος ακούει? Συγγνώμη. Ποιος ακούει? Όσοι ακούνε, θα μου πείτε. Καλά. Όσοι. Υπάρχουν και όλοι. Γιατί αυτοί μπορούν και εσύ δεν μπορείς? Τι δηλώνει εδώ πέρα? Αθεοφοβία. Όταν παίρνουν το αντίδωρο πολύ, παράδειγμα. Πώς το παίρνουν? Δεν ξέρω πώς θα πάρουν το αντίδωρο. Μερικές ψυχές το πιάνουν έτσι αντίδωρο. Όπως την τσιμπίδα. Τα ψύχολα πέφτουν κάτω. Μας απασχολεί καθόλου? Όχι. Ψωμπή είναι, δεν βαριέσαι, λέει. Ας πέσει κάτω. Το πατάμε κιόλας. Δηλαδή αυτό που ευλογήθηκε πάνω στην Αγία Τράπεζα για να το πάρεις να σε γιάζει, το πετάς όπου να είναι. Τι δηλώνει εδώ πέρα? Αθεοφοβία. Μήπως μάθαμε να κοινωνάμε τάχα τα μυστήρια? Δεν ξέρω. Τα πιο συνηθισμένα πράγματα δεν ξέρουμε ακόμα, δεν τα μάθαμε ακόμα. Γιατί? Δεν μας απασχόλησε να ρωτήσουμε πώς γίνεται. Εγώ δεν λέω γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε δηλαδή να μας κόψει το κεφάλι ο Θεός. Όχι. Πώς μαθαίνουμε τόσα πράγματα? Που όταν μας ενδιαφέρει κάτι, το ρωτάμε. Για να είναι μια ωραία συνταγή για γλυκό, να δείτε. Με τις γυναίκες σκοτωμός γίνεται. Σκοτωμός. Μια όμορφη τηλέφωνε, πώς γίνεται και πόση δόση βάζεις. Και τι είναι έτσι και πώς ψήνεται. Και σκοτώνεται να φτιάξει ένα ωραίο γλυκό. Για σκεφτείτε λοιπόν πόση προσοχή στο γλυκό και εδώ που είναι ο Θεός. Ο Θεός. Δεν ξέρω να κοινωνήσουμε. Τι έπρεπε, αθεοφοβία. Αδιαφορία για την ψυχή μας. Δεν μας απασχολεί αν, αν θα πέσει κάτι θεία κοινωνία, δεν μας απασχολεί. Ας κάνουμε καλό παπάζλα από εκεί πέρα. Όταν παίρνει τον αντίδερο, τα σπροξήματα, τι είναι αυτά? Σεβασμός είναι. Σιγά μην σεβασμός. Αθεοφοβία. Αθεοφοβία. Όταν κοινωνάνε τις μεγάλες ημέρες, αυτή είναι θεία κοινωνία? Σίγουρα με θεία κοινωνία είναι. Κάθε άλλο από θεία κοινωνία πάντως είναι. Εγώ ξέρω πολύ καλά από εσύ, είναι πνευματικός, να είτε πόσες ζημιές γίνονται όταν πάνε να κοινωνήσουν οι άνθρωποι. Και ρωτάει κανείς. Υπάρχει φόβος Θεού? Σίγουρα. Ξέρετε, πολλές φορές αποφεύγει εδώ πέρα να πάω να σκουπίσει τα χέρια της που είναι βαμμένα από κόκκινα. Για να κοινωνήσει, και από ρε κανείς. Καλά βρε εσύ. Και στο Θεό πηγαίνει σαν καρνάβαλος. Δεν απασχολεί. Αθεοφοβία. Τι δηλώνει εδώ όταν συναντιέσαι με έναν ιερέα, ιερωμένο, και το χαιρετάς? Εγώ πρέπει να κρατάω πολλές φορές. Έξω βρέχει. Ρίξε, ό,τι και αν θα είναι αυτός, φοράει τα μαύρα, είναι κανονικός παπάς, είσαι υποχρεωμένος να βάζεις μετάνια. Όπως χαιρετιέστε στον χώρο, στον δρόμο, έτσι και τον παπά. Τι δηλώνει εδώ πέρα? Άξεστη αδιαφορία. Έξω βρέχει. Ποιος είναι αυτός? Ποια είναι η αξία του? Της ιεροσύνης δηλαδή. Τι έννοια έχει ο παπάς? Μης αδιαφορία, άκρα αδιαφορία. Τι δηλώνει εδώ πέρα? Αθεοφοβία. Μάθαμε πότε θα πει παπάς. Μάθαμε πώς το κατηγοράμε, ναι. Πώς το κατηγοράμε του παπά, εμείς στην πρώτη γραμμή είμαστε. Όχι όμως αν αξίζει και τι αξίζει αυτός ο παπάς. Δυστυχώς. Πολλοί που είναι κυμποφωμένοι δήθεν, κυλοπαιδικά, τι κάνετε πάτερ, μακριά μακριά το χέρι τους. Αχ, τα λέω προς εγώ. Να ακούσεις τον Μέγα Κωνσταντίνο. Τον Μέγα Κωνσταντίνο. Να ακούσεις τι λέει για αυτό το πράγμα. Μας κάψε ο Θεός. Έβαζε μετάνια. Και φιλούσε το πόδι του ιερέως. Ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο βασιλιάς. Μονοκράτορας του κόσμου. Εσύ φρέ, ποιος είσαι και εσύ, ποια είσαι?
Τι γελάς κιόλας και κακανείς εκεί πέρα με τον παπά. Όταν όμως είναι διευθυντής και έχει ανάγκη, τον βλέπεις και στριμώχνεται εκεί πέρα. Γιατί είναι τσέπη στη μέση. Να κοιτάξεις να πάρει και από την μεγαλύτερη θέση. Όταν είναι η θέση, όταν θέμα, θέμα τσέπης, χρημάτων. Εκεί κόπτεται ο άνθρωπος. Όταν πρόκειται για την ψυχή του, έξω βρέχει. Αθεοφοβία. Ναι, μπω και τα χειρότερα δηλαδή που... Δεν το χαιρετά τον παπά και το ασπάζει το χέρι, γιατί λέει, αυτός είμαι αμαρτωλός, δηλαδή, το αμαρτωλό του χέρι θα πηγήσω εγώ, λέει. Έχω δει πολλές περιπτώσεις να μετά γαλύψανε τώρα εδώ πέρα. Συχαίνεται άλλος να έρθει να σπάσει τα γαλύψανε. Έχει πολλά δαιμόνια άνθρωπος, θα μου πείτε. Για τους άλλους οι οποίοι και τη θεία κοινωνία ακόμα συχαίνονται. Γιατί πέρασε μπροστά, λέει νωρίτερα η γιαγιά, η κοινώνησε. Όπως γράφουν δυστυχώς και αυτοί οι πολιτικοί. Έγινε ντόρος, μεγάλος. Να μην γίνουν άλλοι άνθρωποι, λέει από το κουταλάκι, λέει. Απιστία και αθεοφοβία. Οι δισεκατομμύρια περιπτώσεις μας καταδικάζουν δυστυχώς σήμερα γύρω από το θέμα της αθεοφοβίας. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Καυχάς ότι ξέρεις πέντε γραμματάκια, είσαι αθεόφοβος, είσαι εκτός πραγματικότητας. Λέγε και ό,τι θες κάνε εσύ, γιατί η μέρα της κρίσης σε κρίνει ο Θεός πολύ άσχημα. Ο γνούς και μη ποιήσας πολλά δαρίσετε. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι αστεία. Είναι λόγος και πράξης. Να μάθεις τι λέει το Ευαγγέλιο, να το εφαρμόζεις. Όχι να το μάθεις για να κάνεις ντόρο και ξυπνάς ότι ξέρεις πολλά. Ξέρετε σήμερα πόσοι με το Ευαγγέλιο κηρύττουνε και είναι τελείως αθεόφοβοι. Είχε πει κάποιο και ένας πολύ όμορφα. Λυπάμαι πολύ, λέει, ότι εν ημέρα κρίσεως πολλοί θα έχουν στο χέρι του το Ευαγγέλιο. Θα σου πει ο Θεός, πορεύεστε από μου οι κατεραμένοι. Γιατί? Γιατί το κέρατε αν κατά τη γνώμη τους, την κατοθέλημά τους. Για να τους λένε άνθρωποι ότι ξέρουν πολλά, ότι ξέρουν το Ευαγγέλιο. Η εφαρμογή όμως έλειπε. Γι' αυτό είπε ότι ο γνούς και μη ποιήσας πολλά δαρίσετε. Ξέρεις πολλά, πρέπει να έχεις πολύ φόβο Θεού. Να είσαι δηλαδή ευλαδής. Δεν είσαι, δεν ξέρεις τίποτε. Είσαι μηδενικό. Μιλάω για το Θεό μηδενικό. Γιατί ο Θεός θα μας κρίνει. Οι άνθρωποι δεν μας κρίνουν. Τόσο πιο πολύ φοβάσαι το Θεό, λέγει εδώ πέρα, τόσο πιο πολύ απέχεις από την αμαρτία. Κοιτάξτε, δείτε, αθεοφοβία, ε. Χθες ήρθε ψυχή και εξομολογήθηκε. Την προηγούμενη πριν από λίγες μέρες ξαναήρθε. Μου λέει κατακρίνω πάλι. Βέβαια είχα να ακούω το ίδιο πράγμα, ε. Δεν θα πας καλά. Θα σπάει στα μούτρα σου, λέω. Πρόσεχε, είναι φωτιά. Μην μιλάς για τους άλλους. Ήρθε χθες το βράδυ. Πάλι ξανακατέκρινα. Δεν μίλησε τίποτε. Διάβασα μια φύγη να την λαΐσει ο Θεός. Τι να πω παραπάνω, για πέστε μου εσείς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αθεοφοβία από το να κατακρίνεις τους άλλους ανθρώπους. Ξέρετε το Ευαγγέλιο αυτό. Το Ευαγγέλιο λέει το εξής. Μη κρίνεις και μη κριθείς. Το ξέρουν όλοι αυτό, ε. Ξέρετε, θα πει να σε κρίνει ο Θεός. Αλλημονός. Μη κρίνεις, βρε, λέει. Βρε, την κρίση ο Θεός την έδωσε στο γιο του. Και ο γιος κανένα δεν κατακρίνει. Εσύ ποιος είσαι κατακρίνεις. Μα δεν μπορώ, λέει, μην κατακρίνω. Εντάξει. Μη λες ότι ψέζεις το Θεό τότε. Ούτε λες ότι αγαπάς τον Θεό. Από την ώρα που αναλαμβάνεις ο ίδιος τους ανθρώπους να κατακρίνεις που ο Θεός τους σώζει, λοιπόν, για τα σίδερα είσαι. Κατάκρισης
είναι μεγάλη αθειοφοβία. Μεγάλη, σε μεγάλο βαθμό. Γιατί ξέρετε, η Γραφή πουθενά αλλού δεν λέγει θα μας κατακρίνει ο Θεός, μόνο όταν εμείς κατακρίνουμε. Μη κρίνεις και μη κρυθείς. Πάνω σε αυτό να δείτε, ένας μοναχός την παλιά εποχή, με μεγάλο Αντωνίο, δεν έκανε τα καθήκοντα σωστά. Και οι πατέρες τον είχαν ότι αδιαφορεί για τα καθήκοντά του. Ήρθε και όταν τον πάρει ο Θεός. Και ήταν αμέριμνος, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Του λένε οι πατέρες, γέροντα του λένε, τώρα σε λίγο πας κοντά στο Θεό, θα πας από το δικαστήριο, θα σε κρίνει ο Θεός. Δεν σε απασχόλησε ποτέ, δεν σε απασχολεί που δεν έκανες τα καθήκοντά σου σωστά. Του λέει οι πατέρες, ναι, έχετε δίκιο, ότι πράγματι δεν ήμουν σωστός στα καθήκοντά μου. Όμως, ελπίζω στον όπο του Θεού, γιατί λέει ο Θεός το εξής, μη κρίνεις και μη κρυθείς. Και επειδή εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έκρινα, γι' αυτό ελπίζω να μην καταδικάσω ο Θεός. Βλέπετε που ελπίζω γέροντας. Εφόσον λέει ο νόμος μη κρίνεις και μη κρυθείς, εγώ ποτέ δεν έκρινα. Γιατί να κρυθώ? Θεός και λέει ψέματα ο Θεός. Ήδη όταν λέει ο Θεός ψέματα. Όχι. Βλέπετε. Θα πείτε είναι σωστό να μην κάνει τα καθήκοντά του. Όχι. Ήλπιζε όμως αυτό. Ποτέ μου δεν έκρινε άνθρωπο. Μεγάλη ευλογία. Μα μεγάλη ευλογία πραγματικά δηλαδή. Σήμερα ειδικά, σήμερα, μέσα σπίτια μας δεν μιλάνε άνθρωποι για το Θεό, για την ψυχή, για την εκκλησία, για την πραγματικότητα. Τι μιλάνε? Κάθονται δύο-τρεις και κατηγορούν τους άλλους. Δηλαδή δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις, με αυτούς ασχολείσαι. Πρέπει να ασχολείσαι με τους άλλους ανθρώπους. Και όλα αυτά γιατί είναι, υπάρχει αθεοφοβία. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Έχεις λίγο φόβο, έχεις λίγο φόβο, έχεις λίγη σοφία. Έχεις πιο πολύ φόβο Θεού, εκτίμηση, σεβασμό. Έχεις πιο πολύ σοφία. Έχεις πολύ φόβο Θεού, έχεις πολύ σοφία. Μην κολλάτε σήμερα, ξέρεις αυτός είναι θεολόγος, αυτός είναι φιλόλογος, αυτός είναι μαθηματικός, αυτά είναι για εδώ κάτω. Δεν είναι για πάνω εκεί. Είναι για κάτω, να βγάλει το ψωμάκι του άνθρωπος γιατί κάπου πρέπει να ασχοληθεί. Διδάσκει μαθηματικά, παράδειγμα, η χημεία, δεν ξέρω τι διδάσκει, για να πάει το μισθό του το μήνα που θα περάσει. Γι' αυτό τα διδάσκει, όχι ότι αγαπάει να τα διδάσκει. Κάπου πρέπει να ασχοληθεί. Ο άλλος τσαπίζει το αμπέλι και παίρνει το μονοκάμα του. Ο άλλος δεν ξέρω τι κάνει, να βγάλει το μονοκάμα. Εντάξει. Αυτά όμως για κάτω εδώ, δεν είναι για πάνω. Και πάνω σε αυτά στηρίζεται, ξέρει αυτό ο καθηγητής. Και τι έγινε δηλαδή. Και τι έγινε. Για το μισό του καθηγητή, όχι για μένα. Από την ώρα που πληρώνεσαι, τη δουλειά σου κάνεις. Δεν είσαι όμως για τον Θεό. Να είσαι μορφωμένος πνευματικά. Να σέβεσαι και να εκτιμάς τον Θεό. Ας βάλω μετάνοια. Ας βάλω μετάνοια. Έχεις πολύ φόβο Θεού. Έχεις πολύ ευλάβεια στο Θεό. Έχεις σοφία Θεού. Από τότε αρχίζει η σοφία. Βλέπετε, ο Δαβίδ είναι βασιλιάς. Είναι βασιλιάς. Δεν έπρεπε να είναι και άνθρωπος. Όμως, τι λέει. Έσφαλε σε ένα αμάρτημα έπεσε. Έσφαλε. Άνθρωπος. Τι λέγει αυτό. Κάθε βράδυ το μαξιλάρι μου το βρέχω με δάκρυα. Όχι μια φορά, κάθε βράδυ. Το κρεβάτι μου, το στρώμα μου το βρέχω με δάκρυα κάθε βράδυ. Γιατί Δαβίδ, γιατί το Θεό στενοχώρησα.
Γιατί αυτόν που αγαπώ, αυτό στενοχώρησα. Γιατί αυτό που λατρεύω, αυτό στενοχώρησα. Γι' αυτό κάθε βράδυ το μαξιλάρι μου το κάνω μουσκιμα από τα δάκρυα. Εδώ έρχεται ο τυχόν, γυναίκα ή άνθρωπο, και λέει αμαρτίες θανάσιμες και γελάει. Τι δηλώνει εδώ πέρα? Αθεοφοβία. Ποτέ δεν ξομολογήθηκε τη ζωή του, τη ζωή της, και δεν έχει πει τίποτε. Για σκεφτείτε εδώ πέρα, μια ώρα να ζήσουμε θα αμαρτήσουμε, μια ζωή 50-60 χρόνια είσαι, δεν έχει να πει αμαρτίες. Και λέω, αναμάρτητος είσαι? Όχι, μου λέει. Δεν πες τίποτα για. Τι δρώνει εδώ πέρα? Ότι είναι εντάξει, είναι καλός άνθρωπος. Αφού είναι καλός άνθρωπος, δεν έχει αμαρτίες. Και θαυμάζει κανείς. Λέει ο Σοφία του Θεού, μια ώρα θα αμαρτήσουμε, να δαγίσουμε, εμείς μια ζωή δεν έχουμε αμαρτίες. Πες μου ρε παιδί μου, τι έχασες, πες τις αμαρτίες σου. Δεν έχω τίποτα να σου πω, μου λέει. Και θαυμάζει κανείς. Αλλά κι αν έκανα αμαρτίες, τι λέω όπως είναι, θα βάλω πιπέρι, θα βάλω μαλάκι, θα βάλω δικαιολογητικά, θα βάλουμε, μόνο τον εαυτό μας θα βγάλω απ' έξω. Ναι, έκανα, αλλά ξέρεις όμως, δεν φταίω κι εγώ, για ή φταίνε. Ένα σωρό δικαιολογίες. Δεν υπάρχει αυτή η ευλάβεια στο Θεό. Θεέ μου, εγώ φταίω. Εγώ θεληματικά μου το έκανα αυτό, όχι με παράσταση άλλη. Μην έχει ευθύνη στου άλλου, στον εαυτό σου δεν ξέρει. Γιατί δεν σε υποχρέωσε με το ζόρι κανεί να πάει να αμαρτήσει. Πήγε μόνο σου. Ήθε να πάει να αμαρτήσει. Εντάξει. Ανθρώπινο είναι να αμαρτάνει. Εντάξει. Όχι όμω να ρίξει το φορτίο στου άλλου και ότι δεν φταίει. Αθεοφοβία. Γενική αθεοφοβία δυστυχώ. Και ξέρετε, δεν μιλάμε για αυτούς που είναι απ' έξω από την Εκκλησία. Τους εκκλησιαζομένους εκεί. Αυτούς μιλάμε. Κάποτε απέναντι στο Χονταρίκι, να κάνουμε πιο πρακτικά τα πράγματα, πιο πρακτικά. Κάποιος είπε, μα τι να κάνουμε τέλος πάντων, τι πρέπει, πώς πρέπει να ξεκινήσουμε. Και έπεισε ένα απλό παράδειγμα. Άκουσε να δεις. Το Ευαγγέλιο λέει πρακτικά, όχι θεωρητικά. Ξέρεις ότι είσαι ορθόδοξος. Ο μουσουλμάνος που μας περιβάλλουν οι άνθρωποι να σωρώ γύρω μας, τον βλέπεις και τι ώρα αρχίζει η προσευχή τους. 8 παράδειγμα. Είναι όλοι στην ώρα του. Προσεύχομαι. Πάμε και μια καλή αρχή, λέω. Τι ώρα λέμε για να το πρωί ξυπνάει η καμπάνα? 7. Είσαι μέσα? Δεν είμαι, λέει, μέσα. Βάλε καλή αρχή. Στο χέρι σου είναι. Αν θα είσαι δάσκαλος, λες ότι 8 ώρα θα είμαι στην εκκλησία. Ή 7 στο σχολείο μου. Εδώ πέρα γιατί δεν ακούς το Θεό που μιλάει? Ή τα ακούσαμε ή δεν τα ακούσαμε. Μπενάκης, βγενάκης. Μα είναι, λέει, δύσκολο να πάω πρωί-πρωί. Κάνουμε το Θεό. Αν του πεις, Θεέ μου, δύσκολα τα Ευαγγέλια σου. Δεν μπορώ να τα εφαρμόζω. Πες μου παραπάνω. Αν αυτό το οποίο είναι τόσο πολύ απλό δεν μπορεί να το εφαρμόσεις, τότε τι ρέει παραπάνω να προκόψει ψυχή? Μα δεν μπορεί να προκόψει ψυχή διαφορετικά. Διότι, αν δεν βάλεις πρόγραμμα, να πεις ότι θα ξυπνήσω, πάω, τι ώρα πάω στη δουλειά μου, 8 η ώρα, 7.30, μια ώρα νωρίτερα, να κάνω προσευχή. Τελειώσω, θα πάρω κάτι που θα πάω και μετά πάω στη δουλειά μου. Άμα σηκωθείς 8 παρέταρτο, με αποτέλεσμα θέλει να κάνεις προσευχή. Το βράδυ, παράδειγμα. Το βράδυ. Θα βάλεις πρόγραμμα. Τι ώρα ησυχάεις, 11, δεν ξέρω, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Ενωρίτερα, μισή, μια ώρα, κάτσε να προσευχηθείς. Δύσκολο και αυτό είναι. Εμάνε όλα δύσκολα, τώρα τι γυρεύεις, δηλαδή, τι παράδοσο γυρεύεις με τα εύγολα. Θα βάλεις πρόγραμμα, πώς το κάνω. Όλη την ημέρα είσαι στην υπηρεσία σου. Θα μένει και λίγος χρόνος οπωσδήποτε να πεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
μέσα σου. Δεν είναι δύσκολο πράγμα, που ότι είναι δύσκολο, λες, σκάβω το αμπέλ και είναι υδρώνω. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει. Έχεις ένα συνάδελφο ο οποίος είναι μαχαίρι, παράδειγμα, και σε κατηγορά και, δεν ξέρω, σε ρεθίζει. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σε τον. Κύριε Ιησού Χριστέ, τι εύκολο πράγμα είναι. Κάνει μια μικρή θυσία. Όταν ξεχνάμε, όδε μπορούμε, όδε ενιστάζομαι, τι να μας κάνει ο Θεός από εκεί πέρα. Τόσο απλά πράγματα και δεν τα εφαρμόζουμε, τι να μας κάνει από εκεί πέρα ο Θεός. Γιατί η Τουρκάλα που περιμένω στο σταθμό να πάω στη Θεσσαλονίκη με το τρένο, η Τουρκάλα. Η ώρα που περνάει το τρένο είναι η ώρα της να προσευχηθεί. Μπούμ κάτω, μετανίζει, πάνω κάτω, πάνω. Γιατί αυτή δεν τρέπεται, γιατί αυτή προσεύχεται και συγκουράζει και δεν μπορούμε και δεν μπορούμε. Όταν όμως έχει σφίξει, όταν έχει αρρώστια, όταν έχει καρκίνο, κλαίσια, κλαίσκει πέρα όταν έχει καρκίνο. Και θα πα στην άλλη ζωή και θα σε λέξει ο Θεός. Εδώ πέρα που πρώτο έρθει ο καρκίνος δεν φωνάει, Θεέ μου, λέει ζέμε. Ήρθε άλλο στα πρόθυρα του θανάτου. Ήρθε, εδώ πέρα. Όταν τέφει που λέμε, καωμένος. Λέω, τι μου θες τώρα να σε κάνω, μπορεί να πεις. Τόσο καιρό που ήσουν, λέω. Και την άλλη μέρα πήγε και αυτοκτόνησε. Βρες, γιατί πήγες στο Ζενίθ και στην ασθένειά σου και δεν πας και νωρίτερα να σε κάνει ο άνθρωπος, ο Θεός καλά. Τι του κεφάλι, πού είναι σπάσιμο θέλει. Πήγε και αυτοκτόνησε. Κοιτάζουμε να σώσουμε του κόσμου τι δουλειέ. Δεν τελειώνει η δουλειά του κόσμου. Ούτε ποτέ θα αποκτήσει πλούτη με δόξες. Δεν υπάρχει. Η ζωή μας είναι, δεν ξέρω πόσες ημέρες είναι. Να τώρα από λίγο ποτέ σταμάτησε, μου έλεγε ότι εδώ σε κάποιο χώρο κοντά μας 35 ετών ή 33 ετών. Κοπή της επέθανε. Μετρημένη. Γιατί μας γράφει ότι θα ζήσουμε 100. Δεν υπάρχει δύο πράγματα πουθενά. Και πώς ξέρετε ότι θα ζούμε μέχρι αύριο το πρωί. Δεν ξέρουμε. Το ξέρουμε. Εγώ ακόμα είμαστε νέοι, θα ζήσουμε ακόμα χρόνια, βέβαια. Με δικό μας το πρόγραμμα, οπωσδήποτε. Εγώ δεν καταδικάζω γιατί ο άλλος έχει άγνοια για να μου το Θεού. Από την ώρα όμως που μαθαίνεις το Α, το Β, το Γ, το Α, γιατί δεν προσπαθείς λίγο να, και εσύ να νιώσεις καλύτερα, να νιώσεις καλύτερα. Να ξεκουραστεί η ψυχή σου που τόσο και τόσο πειρασμοί αντιμετωπίζεις καθημερινώς, να μπορείς και εσύ να κινείσαι πνευματικά, μιλάω άνετα. Γιατί. Να με συγχωρέσετε, εγώ σας άρχισα μόνος και δεν σας πείτε υποψηφιστή τίποτε. Πολύ για που σας συστάξετε. Για να ακούσω πρώτα από τους άντρες, δεν έχει τίποτα να πείτε πάνω. Ελεύθερα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Δώσουμε εξετάσεις. Ορίστε. Λέει ο Κωνσταντίνε. Λέει ο Κώστα. Εγωισμό. Στην καταστροφή. Λίγο πιο δυνατά, παιδιά. Εξαφανίστηκε από τις 4 Φεβρουαρίου.